Εκτός από τις εκτυπώσεις των βιβλίων και των επίσημων εντύπων που μόλις είδαμε, υπάρχουν αρκετές ακόμη εκτυπώσεις που πλαισιώνουν το πρόγραμμα και μας βοηθούν στην πληρέστερη πληροφόρησή μας. Η εκτύπωση ελέγχου κινήσεων είναι ένα ευρετήριο των κινήσεων εσόδων-εξόδων, η οποία χρησιμεύει στο να κάνουμε έλεγχο των καταχωρημένων κινήσεων σε ένα χρονικό διάστημα. Στην οθόνη επιλογών της εκτύπωσης βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφορα πεδία αναζήτησης, τα οποία μας βοηθούν ιδιαίτερα στον έλεγχό μας. Στα πεδία από ΑΑ έως ΑΑ μπορούμε να δηλώσουμε το εύρος της αύξουσας αρρύθμισης των κινήσεων για τις οποίες θέλουμε να πάρουμε εκτύπωση. Στα πεδία από ημερομηνία έως ημερομηνία ορίζουμε το ημερολογιακό διάστημα για το οποίο θέλουμε να πάρουμε εκτύπωση. Αν θέλουμε να πάρουμε ευρετήριο των κινήσεων που αφορούν ένα συγκεκριμένο είδος παραστατικού, το δηλώνουμε στο αντίστοιχο πεδίο, ενώ στα πεδία από ΑΑ παραστατικού έως ΑΑ παραστατικού δηλώνουμε το εύρος της αύξουσας αρρύθμισης του παραστατικού. Επίσης, μπορούμε να πάρουμε ευρετήριο κινήσεων ανά υποκατάστημα σε περίπτωση που υπάρχουν υποκαταστήματα στην εταιρεία και ανά τύπο κινήσεων, δηλαδή έσοδα ή έξοδα ή όλες κινήσεις μαζί, ενώ μπορούμε να κάνουμε ταξινόμηση ημερομηνιακά για να αύξησουμε τον αριθμό κίνησης. Ας δούμε όμως την παραγόμενη εκτύπωση. Μέσα από την επιλογή καρτέλες μπορούμε να πάρουμε εκτυπώσεις καρτελών λογαριασμών, πελατών, προμηθευτών και ταμείου. Στην καρτέλα λογαριασμών βλέπουμε τις κινήσεις ενός λογαριασμού ή ενός εύρους λογαριασμών. Για να εκτυπώσουμε μια καρτέλα λογαριασμού, αρκεί να ορίσουμε το λογαριασμό και ημερομηνιακό διάστημα εκτύπωσης. Μέσα από την επιλογή καρτέλες πελατών, μπορούμε να δούμε την καρτέλα ενός πελάτη ή περισσότερων πελατών, δηλώνοντας τον πελάτη ή εύρος πελατών και ημερομηνιακό διάστημα εκτύπωσης. Αν θέλουμε να δούμε και τα εκμεταφοράς υπόλοιπα του πελάτη, κλικάρουμε την αντίστοιχη επιλογή. Επίσης, κατά τον ίδιο τρόπο, εκτυπώνουμε και καρτέλες προμηθευτών. Μέσα από την επιλογή καρτέλες ταμείων έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τα ταμιακά υπόλοιπα της εταιρείας εφόσον καταχωρούμε κινήσεις εισπράξεων και πληρωμών. Για να παράγουμε μια εκτύπωση καρτέλας ταμείου για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αρκεί να δηλώσουμε ημερομηνιακό διάστημα εκτύπωσης. Μπορούμε επίσης, αν θέλουμε, να δηλώσουμε και συγκεκριμένο τύπο κινήσεων, δηλαδή κινήσεις εσόδων ή εξόδων. Από την επιλογή υπόλοιπα, παίρνουμε εκτυπώσεις υπολείπων πελατών και προμηθευτών.